πολλά πράγματα, γιατί το καλό είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία στους φορείς, το Κέντρο Πολιτισμού, τα περιφερειακές ενότητες που υπάρχουν μικρές, και γίνεται μια δουλειά ουσιαστική. Αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε, ας πούμε, το ΔΠΕΘΕ Σερών, για παράδειγμα. Στην Δημαρχία. Στην Δημαρχία υπάρχει. Έχουμε το Κέντρο Πολιτισμού. Απλά είναι τις φτερούγες και βάζει... Είναι το πέπλο, έτσι. Είναι από κάτω τα διάφορα άλλα, έτσι, για να μπορέσουν να γίνονται δουλειές που να είναι σωστές και καλές. Υπάρχει άριστη συνεργασία και ως τομέα της πολιτισμού αυτό που θέλω είναι να μπορώ να βοηθήσω σε όλες αυτές τις συνέργειες που γίνονται, έτσι ώστε κάθε μέρα να έχουμε και διαφορετικά και ωραία πράγματα, με συζήτηση, με διάλογο, με όλη την καλή διάθεση. Είναι χαρά μου σήμερα που είμαι εδώ, χαίρομαι με τη φίλη μας που είμαστε παρέα και θα σας τα πει καλύτερα βέβαια για την περιοχή. Ξεκινώντας, να πούμε ότι σαν περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει έντονο το πολιτιστικό και πολιτισμικό στοιχείο, γιατί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό, έχει έντονο το προσφυγικό στοιχείο. Το προσφυγικό στοιχείο έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει ήθη και έθιμα. Καταλαβαίνετε, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, και να πούμε ότι το πολιτιστικό προϊόν, το πολιτισμικό προϊόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το τουριστικό προϊόν. Όλο αυτό που λέμε για την ανάδειξη του πολιτισμού σημαίνει, σημαίνει ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Έτσι και προσπαθούμε, αυτό ήταν το στοίχημα του Περιφερειάρχη. Γι' αυτό προσπάθησε πάρα πολύ με το κομμάτι της ανάδειξης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος. Κάθε τι γίνεται γύρω από τον πολιτισμό, και θα κάνουμε και μια συνάντηση μετά με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη, με τον τομέαρχη τουρισμού, και μια αντίστοιχη συνάντηση γύρω από το μεγάλο κομμάτι που λέγεται τουρισμό. Πριν να πω για το όραμα που έχουμε σαν περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα σε συγκεκριμένους στόχους, μια μεγάλη πρόταση η οποία θα ξεκινήσει είναι να μπορέσουμε, το συζητήσαμε εδώ με την κυρία Μικονιώτη και με την κυρία Περιστέρη, είναι να υπάρξει ένα δίκτυο πολιτισμού στις περιφέρειες. Εννοούμε δίκτυο, είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε, είναι το πιο σημαντικό από όλα πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, είναι να μάθουμε τον τόπο μας, έτσι να γνωριστούμε μεταξύ μας. Αυτό το μότο της αρχής του Κέντρου Πολιτισμού που ανέφερε η κυρία Μικονίου, πλέον θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε έτσι στην ελληνική επικράτεια, γιατί οι 13 περιφέρειες έχει κάθε μία τα δικά της πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία, τα τουριστικά στοιχεία, τα γηγενή στοιχεία, γιατί πέρα από το άειλο της πολιτιστικής κληρονομιάς υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι σαν πιερή όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Μικονίου, κυρία Περιστέρη, αγαπητή μας φίλη, είναι ότι προσπάθησε πάρα πολύ να αναδείξει την περιφερειακή της ενότητα μέσα από συνδιοργανώσεις μεγάλων πολιτιστικών φορέων, αθλητικών φορέων, και μάλιστα κρατώντας την παράδοση σε πάρα πολλά υψηλά σημεία. Και αυτό όχι μόνο μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω για να ξεκινήσω για την περιφέρεια, είναι ότι η Πιερία γενικά είναι μια περιφερειακή ενότητα που το 70% έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό προσφυγικού στοιχείου. Είναι μια παλέτα που έχει Ποντίους, Μικρασιάτες, Ντόπιους, Αρακατσάνους, Βλάχους, Κρήτες, Στρακιώτες, και είναι από τις περιφερειακές ενότητες που είναι στην πρώτη πεντάδα σε αριθμό συλλόγων, και μάλιστα συλλόγων ενεργών, γιατί μέσα από το Μητρό που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μεγάλος αριθμός ενεργών. Και πρέπει να προσθεθούν στους πολιτιστικούς μεγάλους φορείς, όπως είναι το Φεστιβάλ, τα Ολύμπια, η Εστία Περίοδων Μουσών, οι Ποντιακοί Σύλλογοι, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία όπως το Όλυμπος Μάραθον, φορείς οι οποίοι είναι αθλητικοί, πολιτιστικοί, τουριστικοί φορείς, που προσπαθούν μέσα από το δικό τους ρόλο και το δικό τους κομμάτι να αναδείξουν την Πιερία. Στο όνομα λοιπόν, τελειώνοντας με την Πιερία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δίνουμε έμφαση αφανώς μέσα στον πολιτισμό της καθημερινής ζωής. Και τι σημαίνει αυτό στις πρακτικές? Σημαίνει μακεδονική ιδιοπροσωπεία, σύμβολα, ιδέες, αρχές και κανόνες που μέσα από την τοπική ή την εθνική ιστορία στοιχειοθετούν τη μακεδονική μοναδικότητα. Δεν ξεχνάμε ποτέ πού βρισκόμαστε και ποιοι είμαστε.
και αφετέρου στον σύγχρονο πολιτισμό, αυτό που ανέφερε η κυρία Μακονίου. Το θέατρο, η μουσική, ο χορός, ο κινηματογράφος, με την αξιοποίηση φυσικά όλων των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για τη διάσταση και την προβολή όλων αυτών των στοιχείων που συνθέουν τον ψηφιδωτό του ελληνικού πολιτισμού. Τώρα, τα χαρακτηριστικά αυτής της δυναμικής πολιτισμικής μας ταυτότητας είναι και αυτό που στοχεύουμε είναι η επικαιροποίηση του 12ου Περιφερειακού Πολιτιστικού Ημερολογίου, όπου θα αναδεικνύονται όλες οι δράσεις της κάθε τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των αθλητικών δρόμενων, των εκδηλώσεων παιδείας. Η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, γι' αυτό και η εντατικοποίηση του προγράμματος των κοινωνικών μαθητικών εκδρομών, των εκδρομών των νέων των μαθητών από τόπο σε τόπο και από περιφέρεια σε περιφέρεια, πιστεύουμε ότι θα αναδείξει πάρα πολύ το περιφερειακό πολιτιστικό προϊόν της κάθε περιφέρειας. Και η ανάδειξη και η αειφορική αξιοποίηση των πολιτισμικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την ποιοτικά εξειδικευμένη προσφορά εναλλακτικών και παραδοσιακών υπηρεσιών, φιλοξενίας και εστίασης μπορεί να αποτελέσει ένα θεμελιώδη άξονα συγκεκριμένου προωθητικού μείγματος πολιτιστικού μάρκετινγκ. Εκτός από το τουριστικό μάρκετινγκ, το πολιτιστικό μάρκετινγκ θεωρούμε στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ότι είναι πολύ σημαντικό και αντιπροσωπεύει. Μέσα από το κομμάτι, μέσα από τη μεγάλη θεματική ενότητα του πολιτισμού μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Και εμάς στοίχημά μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, σε αυτή την περιοχή που νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, και τώρα δεν μιλούμε μόνο για την περιφερειακή ενότητα Πιερίας. Μιλάμε για την κάθε μία από τις 7 περιφερειακές ενότητες, αρχής γενομένης της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Σημαθίας, της Πέλλας, του Κιλκής, των Σερών, και φυσικά μέσα από το περιφερειακό χαρακτήρα να μπορέσουμε να δυναμώσουμε ό,τι αυτό συνεπάγεται για προώθηση προϊόντος, αλλά φυσικά ποτέ δεν ξεχνούμε ότι εμείς είμαστε από εδώ, έτσι από τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε αυτή την προσπάθειά μας, σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης μας, που ξεκινήσαμε όλοι μαζί, κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους εσάς, γιατί εσείς είστε οι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι θα βοηθήσετε, γνωρίζετε το marketing, έτσι, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Εμείς, μιλάω για τον εαυτό μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που τα γνωρίζει όλα. Εμείς δίνουμε κάποια σημεία, περιμένουμε τις προτάσεις, και αυτή η πρώτη συνάντηση που θα γίνει τώρα λίγο αργότερα είναι η πρώτη συνάντηση γνωριμίας που έχουμε πέρα από αυτό που γνωρίζω εγώ και θα γίνει σε κάθε χωρική περιφερειακή ενότητα. Και το θέμα του αρρωγού και του υποστηρικτή το θεωρούμε δεδομένο. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρότασή σας, και κλείνοντας θέλω να πω ότι μία από τις βασικές προτάσεις μου και προτάσεις μας είναι να ενισχυθεί ο περιφερειακός κήπος. Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή, ναι, το λέω, αγαπητέ μου Ηλία, το λέω και το έχω μιλήσει και με την κυρία Μιχολού σε αυτό, και με τους υπολείπους και με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι όλα στο διαδίκτυο. Υπάρχει κόσμος που δεν μπαίνει στο διαδίκτυο, όχι επειδή δεν μπορεί, είναι επειδή δεν θέλει. Εγώ γνωρίζω ένα αριθμό νεαρών ατόμων, δεν θέλουν να μπουν σε αυτό, γιατί θέλουν να σκέφτονται, να παράγουν και να ψάχνουν από μόνοι τους να ακούνε. Έτσι λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι μέσα από που πρέπει και θα είναι και πρότασή μου είναι να υποστηριχθεί ο περιφερειακός τύπος και το έντυπο και το πρόσωπο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και το μέσο φυσικά, είτε ραδιόφωνο, για να σας πω το ραδιόφωνο ή τηλεόραση, και το ραδιόφωνο πρωτίστως, γιατί βλέπω τα τελευταία χρόνια το ραδιόφωνο έχει πάρει άλλη θέση από την τηλεόραση. Ο κόσμος θέλει να ακούει περισσότερο ίσως παρά να βλέπει. Τουλάχιστον αυτό το απόϊχο είχα το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μπορεί δηλαδή να επικοινωνεί. Φυσικά το διαδίκτυο παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο σε αυτό όλο το κομμάτι, αλλά πρέπει να δώσουμε στον περιφερειακό τύπο αυτό που του ταιριάζει, και θα είναι πρότασή μας αυτή τη χρονιά ή την επόμενη, αν και εσείς το θελήσετε, να κάνουμε μια συνάντηση ή ένα συνέδριο το οποίο θα αναδείξει όλα αυτά τα θέματα, τα οποία με τη βοήθεια της κεντρικής διοίκησης και λέω και των βουλευτών, μέσα από τις χιλιάδες νομοθετικές ρυθμίσεις, χιλιάδες τροπολογίες, χιλιάδες νομοσχέδια, επιτέλους να πάρει την αξία και τη θέση που του αξίζει. Έτσι, ο δημοσιογράφος δεν είναι ζητιάνος, το μέσο δεν είναι ζητιάνος στην πολιτική αρχή ή στην επιχειρηματική ή στην κοινωνική, πρέπει να παίρνει αυτό που του αναλογεί. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Τουλάχιστον οι περισσότεροι, εντάξει, οι διπερότες. Αυτά είχα να σας πω.
να σας ευχαριστήσω και φυσικά τώρα μπαίνουμε στην διαδικασία.